Ένταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, όπου λαμβάνει χώρα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky, ομάδα περίπου 20 ατόμων από την ουρά της πορείας τράφηκε κατά των αστυνομικών. Γίνεται λόγος για ρήψη μολότοφ και χημικών, ενώ άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε στάση λεωφορείων στο Σύνταγμα αλλά και πέταξαν μπογιές στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σημειώνεται πως τις κινητοποιήσεις που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη ξέσπασαν επεισόδια, αφότου η αστυνομία σταμάτησε ομάδα ατόμων που κινούνταν προς τον χώρο του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακολούθησε πετροπόλεμος και ρήψη μολότοφ, με την αστυνομία να απαντά με χρήση χημικών. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία, ενώσεις γονέων και φοιτητικοί σύλλογοι που αντιδρούν στο νομοσχέδιο το οποίο, μεταξύ άλλων, φέρνει αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΗ και προβλέπει την παρουσία ειδικής αστυνομικής ομάδας στα πανεπιστήμια. Η εκπαιδευτική κοινότητα ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη λειτουργία των σχολείων και των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Λόγω της κινητοποίησης, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ κλειστός παραμένει με εντολή της αστυνομίας από τις 11 ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.